Διήμερη επίσκεψη στην Καβάλα πραγματοποιεί ο Υφυπουργός Παιδείας Δημήτρης Μπαξεβανάκης, έτσι ώστε να δει τις δομές εκπαιδευτικής επαγγελματικής κατάρτισης. Στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας ξεκίνησε τη σειρά των επισκέψεών του από τη Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, όπου και συνάντησε τον προϊστάμενο Απόστολο Βαγενά με τη συνοδεία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας, Δημήτρη Εμμανουηλίδη. Είμαστε σήμερα στην Καβάλα και θα είμαστε και αύριο για να επισκεφτούμε τα σχολεία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Όπως ξέρετε, κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ώστε να γίνει μια ισότιμη επιλογή για τα παιδιά, για τους νέους μας και για τις ελληνικές οικογένειες. Έχουμε πάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες, καταρτήσαμε νέα δομή για τα επαγγελματικά λύκεια, διευρύναμε την πρόσβαση των αποφύτων στα ΤΕΗ, αλλά για πρώτη φορά και στα πανεπιστήμια, και υλοποιούμε το μεταλλικιακό έτος στην τάξη μαθητείας, που δίνει μια ομαλή και ασφαλή είσοδο των αποφύτων στην αγορά εργασίας. Με αυτό το τρίπτυχο θέλουμε να επικοινωνήσουμε, να κουβεντιάσουμε τους εκπαιδευτικούς μας, με τους μαθητές, να ανταλλάξουμε σκέψεις και να δούμε πώς πάει και η υλοποίηση αυτών των προσπαθειών μας στην πράξη και τι αποτελέσματα έχουν στην καθημερινή πραγματικότητα στα σχολεία. Δεχθούμε εδώ τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, και να έχουμε την χαρά να μπορέσουμε να επισκεφθούμε τα σχολεία της τεχνικής εκπαίδευσης, ώστε να δούμε πώς εν της πράγμασης, στην πράξη δηλαδή, γίνεται και η σύνδεση των σπουδών με την παραγωγικότητα. Πώς σπουδάζουν οι μαθητές στην επαγγελματική εκπαίδευση και πώς με το θεσμό της μαθητείας μπορούν να βγουν με τη βοήθεια της πολιτείας αύριο στον στίβο της ζωής για να μπορέσουν να βγάλουν τα προστασία. Άρα λοιπόν, το γνωρίζετε το θέμα και ήθελα να σας θέσω ένα αίτημα το οποίο τίθεται εδώ και πολλά χρόνια, αλλά έχει πλέον οριμάσει και στη συνείδηση των κατοίκων της Καβάλας και της Θάσου βασικά, και είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει ένα παράρτημα του ΕΠΑΛ Χρυσούπολης στην Θάσο, όπου το στέλνουμε αυτό το αίτημα και ο περιφερειακός μας διευθυντής το έχει μεταφέρει ο περιφερειακός πολλές φορές για τομείς που απασχολούν τον εισιτουριστικό και η γεωργία. Και μάλιστα έχουμε σκεφτεί σαν αρχή, επειδή έχει πάρα πολλές ελιές και μελίσια το μελισσοκομικό, να δούμε λίγο υλικότητες και τα λοιπά, πώς θα το χειριστούμε αυτό το θέμα. Και βεβαίως τα τουριστικά που είναι το νησί βουλιάζει, όπως ξέρετε, κάθε χρόνο, και καλό είναι αυτό για την οικονομία και του νησιού και της ευρύτερης περιοχής. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του δεύτερου εσπερινού λυκείου Καβάλας, όπου και συνάντησε τον διευθυντή και αντάλλαξε μερικές απόψεις για την ανάπτυξη των δομών. Προσορίζουμε τον Υπουργό, τον κύριο Μπαξεβανάκη, που είναι υπεύθυνο θέματα κατάρτισης γενικότερα. Εύχομαι εδώ, θα του καθοδηγήσουμε, θα του δείξουμε κάποια πράγματα, θα του εξηγήσουμε πώς λειτουργεί τόσο το ΙΕΚ όσο και γενικότερα επαγγελματική κατάρτιση. Θα περιηγηθεί στα εργαστήριά μας, τα οποία είναι από τα καλύτερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και εύχομαι να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία σε θέματα κατάρτισης γενικότερα. Αν και τα μέσα είναι περιχρά από ό,τι βλέπετε. Τι φτιάχνουμε εδώ? Τριών ιεραρχών, τα παιδιά έρχονται με την καλή τους την καρδιά και μας ετοιμάζουν ένα μπουφέ εξαιρετικό για όσους έρχονται να τιμήσουν τη γιορτή των γραμμάτων των τριών ιεραρχών. Μόνο που είναι μια φορά τον χρόνο. Ναι, δεν πέρασε. Να ξέρετε, Υπουργέ, πολλά από τα παιδιά μας είναι βραβευμένα σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως και ο ΣΕΦ είναι επίσης βραβευμένος.